Αρχιμανδρίτης Λευτέρης Νουφράκης από τις Αλώνες Ρεθύμνου ήταν ο άνθρωπος που 466 χρόνια μετά την άλωση της πόλης μπήκε στην Αγία Σοφιά με το πετραχύλι και το δισκοπότηρο, έψαλε, ολοκλήρωσε τη λειτουργία του, κοινώνησε όσους με θάρρος αποφάσισαν να τον ακολουθήσουν, αψηφώντας το διπλωματικό επεισόδιο που ακολούθησε εν έτη 1919. Στο αιώνιο σύμβολο της Ορθοδοξίας, της Ρωμιοσύνης και του παγκόσμιου πολιτισμού, ο πατήρ Λευτέρης Νουφράκης, που έφτασε στην Κωνσταντινούπολη με τη δεύτερη μεραρχία στο πλαίσιο της Μικρασιατικής Εκστρατείας, με τη βοήθεια ενός βαρκάρι μαζί με άλλους αξιωματικούς και στρατιώτες, κατέβηκε από το πλοίο που μετέφερε τη μεραρχία τους και βρέθηκε στην Αγία Σοφιά. Μπαίνοντας στο τότε τζαμί, έκαναν το σταυρό τους, πέρασαν στο εσωτερικό του επιβλητικού ναού, όπου ο Παπαλευτέρης, φορώντας το πετραχύλι του, άρχισε την Θεία Λειτουργία. Και εμείς έχουμε διαβάσει όσα έχουν δημοσιευτεί για αυτήν την ιστορία και για αυτήν την κίνηση του Παπαλευτέρη. Η ατελεύτητη και ατέλειωτη Θεία Λειτουργία της Αγίας Σοφιάς αγκαλιάζει ολόκληρο το γένος. Και αυτό που το τραγούδι λέγει «Πάλι με χρόνους με καιρούς, πάλι δικά μας θα'ναι», χωρίς να είναι μια πρόταση απειλής ή μισαλλοδοξίας, θέλουμε να γίνει μια καρδιακή προετοιμασία μέσα μας για να δούμε μέσα σε όλα αυτά που επισυμβαίνουν και τις δικές μας αμαρτίες και τα δικά μας πάθη και λάθη. Ο ναός αρχίζει να γεμίζει με Τούρκους που αρχικά δεν καταλαβαίνουν, βλέπουν όμως κάποιους Έλληνες της πόλης να μπαίνουν και δακρυσμένοι να στέκονται μαρμαρωμένοι μπροστά στον τολμηρό ιερέα. Η λειτουργία ολοκληρώνεται και οι Τούρκοι που μόλις έχουν αντιληφθεί τι έχει συμβεί κινούνται απειλητικά εναντίον των Ελλήνων αξιωματικών. Όπως αναφέρει η ιστορία, πριν η κατάσταση ενταθεί, Τούρκοι αξιωματούχοι ελέγχουν την κατάσταση και ο ιερέας με τους αξιωματικούς αποχωρούν, με τον πατήρ Λευτέρη τραυματισμένο στο χέρι, αλλά γεμάτο χαρά και συγκίνηση για ό,τι είχε ζήσει μερικά λεπτά πριν. Ήταν ένας πατριώτης, ήταν ένας λιονταρόψυχος κριτικός που το έλεγε η καρδιά του, πέρα δηλαδή από όλα τα άλλα, εξεπλήρωσε και το καθήκον του, αν θέλετε, το οποίο το είχε μέσα σαν φωτιά, τον έκαιγε. Ακολούθησε διπλωματικό επεισόδιο με τις συμμαχικές δυνάμεις να ζητούν από τον Βενιζέλο να καταδικάσει το περιστατικό. Όποια και αν ήταν η δημόσια τοποθέτησή του, ευρέως γνωστό έμεινε στην ιστορία αυτής της γενναίας πράξης ότι ο Βενιζέλος κατάφερε να βρει τον ιερέα από τις Αλώνες και να τον συγχαρεί για το κουράγιο του. Μέσα στους Τούρκους και μέσα σε, που ήταν ακόμα η Αγία Σοφιά τζαμί, φύλακες και ξέρετε οι Τούρκοι πώς φιλούσαν και τότε την Αγία Σοφιά, να μπει κάποιος μέσα και να το σκεφτεί σαν ιδέα. Δεν ήταν τολμηρό, πάρα πολύ θεωρώ. Η ιστορία του Παπαλευτέρη Νουφράκη, αν και όχι τόσο γνωστή, αποτυπώθηκε στην ιστορία αυτού του ναού, του συμβόλου της Ορθοδοξίας, που από σήμερα και πάλι λειτουργεί ως τζαμί. Στην Αθήνα, ο Σύλλογος Ρεθύμνιων το Αρκάδι, για τη συμπλήρωση των 90 χρόνων λειτουργίας του, ετοιμάζει την προτομή του πατήρ Λευτέρη Νουφράκη ως ένδειξη τιμής στο πρόσωπό του. Συνταυτοποίηση ενός μιας προτομής, αν θέλετε, του Παπαλευτέρου Νουφράκη, την οποία είχαμε σκεφτεί να τοποθετηθεί ή μέσα στο Ρέθυμνο ή μέσα στην Αθήνα. Ο πατήρ Ελευθέριος Νουφράκης πέθανε στην Αθήνα το 1941, χτυπημένος από τις κακουχίες της κατοχής και το όνομά του έχει δοθεί σε οδό του Ρεθύμνου. Ακόμη και οι κάτοικοι της οδού Νουφράκη μπορεί να αγνοούν ποιος ήταν ο άνθρωπος του οποίου το όνομα έχει ο δρόμος τον οποίο μένουν, όμως η ιστορία πλέον, καθώς ο χρόνος κυλά και με δεδομένες τις εξελίξεις, σίγουρα τον δικαιώνει και σίγουρα τον κατατάσσει και τον καταγράφει στην ιστορία ως εκείνον που αψηφώντας τα πάντα και ρισκάροντας τη ζωή του, έψαλε για τελευταία φορά τους χριστιανικούς ύμνους μέσα στο σύμβολο της Ορθοδοξίας. Το σύμβολο της εξέλιξης του ίδιου του ανθρώπου μέσα στο χρόνο.